Ο βιγανισμός δεν είναι διατροφική επιλογή. Είναι μια καθαρά ηθική στάση ζωής. Γιατί είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, βασανισμού, θανάτωσης των ζώων, είτε για τη διατροφή μας, είτε για τη διασκέδασή μας, είτε για την ένδυσή μας. Άρα λοιπόν, μια γυναίκα που πρέπει να είναι δίπλα σου και να σε φροντίζει, πρέπει απαραίτητα να ξέρει και να μάθει συνταγές vegan. Ναι, νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να υπάρξουμε γυναίκα που δεν είναι vegan ή έστω να είναι στη διαδικασία στο να γίνει. Πώς θα πας με το κομμάτι της συντροφικότητας? Η αλήθεια είναι ότι έχω συγκατοικήσει 3 φορές στη ζωή μου. Με το 7 μέρες την εβδομάδα, από ένα σημείο και μετά, αρχίζω και καταπιέζομαι. Και πιστεύω ότι πολλά ζευγάρια θα χώριζαν αν είχαν την δυνατότητα να έχουν 2 σπίτια. Και να μπορούν κάποιες μέρες την εβδομάδα να μένουν μαζί και να μπορούν και 1-2 φορές την εβδομάδα, όσο θέλει ο καθένας. Οπότε να έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να μπορεί να είναι μόνος, να απομονώνεται, να μένει με τον εαυτό του. Γιώργο, πιστεύω ότι θα ήσουν και τρομερός πατέρας. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου κάποια στιγμή? Τώρα που με ρωτάς, δεν είναι στα σχέδιά μου, αλλά ξέρω ότι αν συμβεί, επειδή έχω βιώσει και μια κατάσταση παλιότερα και έχω μεγαλώσει ένα παιδί που δεν είναι δικό μου, ξέρω ότι θα γίνω πολύ καλός πατέρας. Απλά τώρα που με ρωτάς, δεν το σκέφτομαι. Αν με ρωτήσεις μετά από 1 μήνα, 6 μήνες, 1 χρόνο, να σου πω ότι τώρα έχω ανάγκη να κάνω παιδί. Στο συγκεκριμένο παιδάκι σου βγαίνει το πατρικό ένστικτο, δηλαδή νιώθεις ότι είσαι ο πατέρας του, ότι είσαι πάντα δίπλα του? Θα είμαι πάντα δίπλα, γιατί το έχω δει να γεννιέται. Ναι, έχω μια αίσθηση ότι είναι σαν παιδί μου, τώρα είναι 20 χρόνων βέβαια, αλλά δεν είμαι ο βιολογικός πατέρας. Είμαι κάτι δίπλα από αυτό. Θέλω ένα σχόλιο δικό σου για την τηλεοπτική επιστροφή της Μπέτης Μαγκίρα. Την Μπέτη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι ούτε και εγώ πόσα. Είναι πάρα πολύ ευφυής, έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι από τις πιο έξυπνες γυναίκες που γνωρίζω. Και να πάμε να έρθει εγώ στο πλατό και θα της λέω από εδώ που είμαστε πάρα πολλά φιλιά. Την αγαπώ πάρα πολύ και περιμένω να τα πούμε και από κοντά.